Για μας σήμερα είναι μια πολύ κακή μέρα. Ένα βαρύ σκορ και μια όχι καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές θα πρέπει να μιλάμε λίγο, γιατί υπάρχει εκνευρισμός. Γιατί μπορεί πάνω στα νεύρα να πούμε πράγματα που δεν πρέπει. Πιστεύαμε πριν το μάτς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι και έτσι όπως συμπεριφερθήκαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς πάθος, χωρίς δύναμη, χωρίς να κρατάμε την μπάλα, χωρίς να κάνουμε μία τελική, δεν μπορούσαμε να θέλουμε κάτι από το μάτς. Ρισκάραμε πολύ σαν ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε αυτό το βαρύ σκορ. Πρέπει να ηρεμήσουμε, να δούμε την επόμενη μέρα, η οποία είναι δύσκολη. Σίγουρα η ευθύνη είναι και δική μου. Θα πρέπει όμως και να αναλογιστούν όλοι αυτοί οι παίκτες τους οποίους έχω στηρίξει από πέρσι και φέτος, όλη τη σεζόν, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Ήταν πολύ πιο γρήγορη και στον άξονα και στα άκρα και πέτυχε μια δίκαιη νίκη. Υπάρχει ερώτηση. Κόουτς, από το καλοκαίρι και στην προετοιμασία έχετε στηρίξει πάρα πολύ το ρόστερ της ομάδος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με πολύ κακή εμφάνιση στα Χανιά, τη δέατε αγωνιστική, να λέτε ότι έχω μάγκες παίκτες, να τους στηρίζετε, να λέτε ότι είμαστε καλά με αυτό το ρόστερ που έχουμε. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που στρέφεστε με ή χωρίς εισαγωγικά σε κάποιους αθλητές σας. Το ότι δεν αξίζουν να φορούν την φανέλα. Έχει αλλάξει κάτι το κλίμα στα πολιτήρια, οι σχέσεις μεταξύ σας? Δεν είπα ότι δεν αξίζουν. Είπα ότι με τη σημερινή τους εμφάνιση κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω στραφεί ποτέ εναντίον του ρόστερ. Ανέκαθεν είμαι άνθρωπος που δίνει εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Παίρνω τις ευθύνες πάνω μου εγώ, γιατί αρκετά από αυτά τα παιδιά είναι νέα. Και πρέπει πρώτος ο προπονητής να παίρνει τις ευθύνες και όχι να τα βάζει με τους παίκτες. Συνεχίζω να τους στηρίζω. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν και ότι δεν μπορεί να έχουν τέτοιες εμφανίσεις. Τους έχω πει πολλές φορές ότι χωρίς πάθος, χωρίς δύναμη στο παιχνίδι τους, όσο ταλέντο και αν έχουν μερικοί, δεν γίνεται τίποτα. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ ότι έχω στραφεί εναντίον του ρόστερ. Καλή μόνο. Κόουτς, το γεγονός ότι ο Ηρακλής μπήκε πάλι σε ένα εκτός έδρας μάτς φοβισμένος, δίνοντας χώρο περίπου σαν το παιχνίδι με τον Πλατανιά, ήταν κάτι ξανά συνέστη στο ταξίδι της ομάδας? Οι εντολές μου ήταν να πρεσάρουμε πιο ψηλά από τα δύο τρίτα, να μην αφήσουμε την ΑΕΚ να χτίσει παιχνίδι που την έχουμε δει όλη την πορεία και χτίζει από πίσω παιχνίδι. Όμως η ομάδα πήγαινε πίσω, δεν υπήρχε αυτοπεποίθηση στο να κλέψουμε μπάλες, να κάνουμε καλή άμυνα. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε με τους παίκτες, να το λύσουμε, γιατί τους έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι χωρίς αυτοπεποίθηση, χωρίς να πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μας στο γήπεδο. Είχατε αναφερθεί και έχουμε δει ότι ο Ηρακλής κάνει πολλά ατομικά λάθη και σήμερα έκανε επίσης πάρα πολλά. Διορθώνεται αυτό, γιατί είχατε πει ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ή τελικά δεν υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες ίσως όσο περιμένει πολλοί κόσμοι? Μην περιμένετε από μένα να ακούσετε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες όπως πέρας μου. Υπάρχουν. Προσπαθώ να τους βελτιώνω κάθε μέρα. Και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Η βαθμολογική συντομίδα σας ανησυχεί, είμαστε 8η αγωνιστική, ο Ηρακλής παραμένει πολύ χαμηλά. Ναι. Οπωσδήποτε ανησυχεί η συντομίδα. Θα το ξαναπώ ότι εκτός τη σημερινή εμφάνιση και του Πλατανιά, που δεν ήμασταν καλοί, στα υπόλοιπα παιχνίδια, αξίζαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από τις ισοπαλίες ή από κάποιες ήττες που είχαμε στην έδρα μας. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε μία νίκη. Έχουμε το μάτς του κυπέλλου μπροστά μας, αλλά σίγουρα το μάτς της Δευτέρας, το επόμενο παιχνίδι, για μας είναι πολύ σημαντικό στο πρωτάθλημα.
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες για να έχει η ομάδα καλή ψυχολογία και να ανέβει βαθμολογικά. Καλή ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.